Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό την φετινή τουριστική σεζόν, τόνισε από την Πάτρα όπου βρέθηκε η υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Εμείς παραμένουμε αισιόδοξοι. Θα σας έλεγα ότι όταν ξεκινήσαμε και αν κάναμε αυτή την κουβέντα Ιανουάριο, θα είχαμε δει ότι πράγματι οι πρόδρομοι δείκτες, τι σημαίνει για όσους μπορεί να μην παρακολουθούν αυτή την ορολογία, πρόδρομος δείκτης είναι η προγραμματισμένη πτήση. Πρόδρομος δείκτης είναι οι προκρατήσεις. Ήταν περισσότερες από το 2019. Έχει κάνει ρεκόρ προκρατήσεων η χώρα μας. Και βέβαια περισσότερες, όπως είπα, πτήσεις από το εξωτερικό. Μια πολύ μεγάλη διάθεση, πολύ ενεργός διάθεση του κόσμου να επισκεπτούν τη χώρα μας. Αυτό παραμένει. Στόχος του Υπουργείου είναι να αυξηθεί το τουριστικό ρεύμα με απευθείας πτήσεις από πολλές χώρες του εξωτερικού. Να αυξηθούν οι πτήσεις απευθείας και από τη Σαουδική Αραβία, από το Ριάντ, καθώς η Σαουδία, η μεγαλύτερη εταιρεία εκεί, η κρατική, θα επεκτείνει τις δραστηριότητες στο Ριάντ, θα το κάνει hub. Μας ενδιαφέρει λοιπόν, όπως έχει γίνει η Emirates, που έχει βάλει καθημερινή πτήση στην Αθήνα, επειδή την κάνει transit την Αθήνα για να πάει Νέα Υόρκη, να κάνει κάτι αντίστοιχο, αν μπορούσε, και η Σαουδία. Αλλά είναι σημαντικό ότι έχουμε πολλές εταιρείες σε απευθείας πτήσεις, περισσότερες από ποτέ, και βλέπουμε και άλλες αγορές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της κρουαζιέρας, η κυρία Ζαχαράκη τόνισε ότι υπάρχουν περισσότερες κρατήσεις από ποτέ, ειδικά στο Κατάκολο και στα Ιόνια νησιά. Ιόνια πάρα πολύ. Η Πρέβεζα, ο Βόλος, πάρα πολύ προορισμένοι. Το Κατάκολο, βρισκόμαστε εδώ πέρα. Οπότε ψάχνεστε, δεν έχετε επαναπαυθεί, φαντάζομαι. Καθόλου. Οι συναντήσεις, καλά δεν γίνονται τώρα. Όποιος παρακολουθεί τον τουρισμό ξέρει ότι η προετοιμασία γίνεται πολλούς μήνες πριν. Και βέβαια και ο ίδιος ο Υπουργός μαζί με την Κλία, μαζί δηλαδή με η ομάδα, αν θέλετε, το φορέας ο οποίος έχει το κομμάτι της κρουαζιέρας ως αρμόδιος φορέας διεθνής, ήταν εδώ. Προφανώς εμείς με διμερείς συμφωνίες και με προγράμματα συνδιαφήμισης που έχει ούτως ή άλλως ο ΕΟΤ και διευκολύνθηκαν και με τον πρόσφατο νόμο, θα προσπαθήσουμε να στοχεύσουμε στις αγορές που πρέπει. Αξίζει να αναφερθεί πως η ίδια έκανε αναφορά και για τις τουριστικές κρατήσεις στην Ελλάδα που είχαν παγώσει κατά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Όπως είπε, μετά το μούδιασμα που είχε η τουριστική αγορά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η αγορά σιγά σιγά επανακτά τον ρυθμό της.